Σήμερα, παιδιά, μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο ο Δημήτρης και έχεις βάλει μανιτάρια. Ναι. Τα μανιτάρια είναι ό,τι πιο ωραίο, γιατί έχουν μέσα πρωτεΐνη. Αλλά σου έχω και έκπληξη. Δεν είναι όποια και όποια μανιτάρια, ξέρεις από πού είναι. Τι μας έκανες μανιταρόσουπα σήμερα. Ναι. Ξέρεις από πού είναι τα μανιτάρια. Είναι ελληνικά. Ναι, αλλά από πού. Από πού είναι. Το παιδινό, το ξέρεις. Πώς το ξέρω, εγώ δεν ξέρω το παιδινό. Το παιδινό. Μου κάνεις πλάκα. Καθόλου. Είναι από το παιδινό. Είναι από το παιδινό, είναι η μόνη. Το παιδινό είναι χωριό του Κιλκής, παιδιά. Ακριβώς. Είναι λοιπόν από το Κιλκής, είναι εταιρεία και Χαγιάς. Μανιτάρια είναι το μόνο ελληνικό μανιτάρι. Ξεκίνησε το 1988 στη Θεσσαλονίκη με εισαγωγές. Το 6 μπήκε η δεύτερη γενιά, το 12 ξεκίνησαν και φτιάχνουν. Τι μανιτάρια κάνουμε στο Κιλκής, πείτε μου! Τα πιο ωραία να το, μανιτάρια! Νάτο, αυτό εκεί. Ποιος είσαι εσύ, ποιανού είσαι. Τι νους είσαι εσύ. Έχετε τα μανιτάρια από το παιδινό. Αλήθεια. Ναι, πρόσεξε. Από? Από Ροδόπολη, από Σέρες. Ο πατέρας και η μαμά από παιδινό. Και στο παιδινό πώς βρεθήκατε. Γιατί έχει, ήταν σωστά τα χωράφια για να καλλιεργήσετε τα. Κάτσε ρε φέ, να πω και το μανιτάρι βρέθηκα. Συγγνώμη, εδώ βρήκα συγχωριανό μου, κάτσε. Δεν από το παιδινό, είναι. Πρόσεξε, κοντά. Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το μανιτάρι, όσο και αν το θεωρούμε εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εταιρεία και Χαγιάς είναι η μόνη εταιρεία η οποία κάνει ελληνικό μανιτάρι. Ξεκίνησαν το 12 με πλευρό του. Και από φέτος, σύγχρονη κάθετη μονάδα η οποία παράγουν και λευκό μανιτάρι. Είναι αρκετά δύσκολο να βγάλεις μανιτάρι, γι' αυτό και κανένα. Το μανιτάρι αποθηκεύεται. Το μανιτάρι δεν αποθηκεύεται. Άρα δηλαδή το καλλιεργείς και. Το καλλιεργείς. Την ίδια μέρα μετά το έχεις. Πώς γίνεται αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είναι μια διαδικασία που θέλει γύρω στις 20-25 μέρες. Πόσο, 25 μέρες. Γύρω στις 25 μέρες για να βγει. Τα παιδιά έχουν κάνει μια εξαιρετική μονάδα στο παιδινό, η οποία είναι αυτοματοποιημένη. Ενώ από τη συγκομιδή τους και μετά. Από τη συγκομιδή και μετά είναι γύρω στις 7 μέρες. Mm-hmm. Εδώ το σημαντικό σε αυτή τη συσκευασία είναι ότι υπάρχει QR code, την λασιμότητα, γιατί είναι ελληνικό το μανιτάρι. Οπότε μπορείς με το QR code να δεις πότε μαζεύτηκε, πότε μεταφέρθηκε και πότε έφτασε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί μπορείς να τα βρεις σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι το μόνο ελληνικό μανιτάρι. Τόσο φρέσκο, ας πούμε. Ναι, είναι τόσο φρέσκο και συντηρείται γύρω στις 7 μέρες. Μέχρι το να κάνουν τα παιδιά μανιτάρια εδώ, κάναμε όλα τα μανιτάρια εισαγωγή. Οπότε ο χρόνος φρεσκάδας του μανιταριού ήταν πολύ περιορισμένος, γιατί υπήρχε μεταφορά. Φοβερή μονάδα, επισκέψιμη μονάδα πρέπει να πούμε. Μπορεί όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, να κλείσει ραντεβού και να επισκεφθεί τα παιδιά, να πάει να δει τα μανιτάρια. Δύο κωδικοί ελληνικοί μέχρι τώρα, έρχονται και άλλοι. Έχουμε τα πλευρό τους και το λευκό. Και σήμερα έχουμε κάνει. Το λευκό μανιτάρι είναι αυτό εδώ. Το λευκό είναι αυτό. Εντάξει. Να πούμε ότι στα πλευρό του. Είναι και καθαρά. Επειδή τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε, το ξέρουμε αυτό. Αποφεύγουμε να τα πλύνουμε, να βάλουμε νερό. Τα καθαρίζουμε με μία βούρτσα. Εννοώ ότι είναι ήδη καθαρά. Ακριβώς. Ακριβώς. Με μία βούρτσα τα καθαρίζουμε λίγο από πάνω, λίγο από κάτω, αλλά είναι. Κατάλαβες. Υπάρχουν βίντεο που μπορεί να δει. Δεν είναι νόστιμο. Υπάρχουν. Εγώ τα βάζω συνέχεια σε μακαρονάδα. Ναι. Άμα μπει στο site των παιδιών, υπάρχουν βίντεο που μπορεί να δει την καλλιέργεια. Μπορεί να δει που είναι τώρα, καταπληκτικό. Συγγνώμη που επιμένω σε αυτό. Κάπου το διάβασα για τα δικά σας μανιτάρια. Αυτό το μία μέρα. Τι είναι. Ότι μέσα σε μία μέρα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι από το παιδινό του Κιλκής, μπορεί να φτάσει στο σούπερ μάρκετ και να τα πάρει. Γι' αυτό και υπάρχει η χνηλασιμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φοβερό. Κάνουν εξαγωγές πλευρό του, Ισραήλ, Πολωνία, Κύπρο. Καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια με πλευρό του ελληνικό, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι εισάγαμε πολύ μανιτάρι. Και το μανιτάρι το χρησιμοποιούμε γενικώς πάρα πολύ στην Ελλάδα, το έχουμε μάθει. Και υπάρχουν μανιτάρια, δηλαδή έχουμε το έδαφος, όχι. Κοίτα, το μανιτάρι στην καλλιέργειά του δεν θέλει έδαφος. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που βγαίνει. Δηλαδή, και εγώ έβλεπα πριν με τον κύριο Κεχαγιά τα βίντεο, τα πλευρό του βγαίνουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μέσα από ένα μείγμα κοπριάς με άχυρου και τα λευκά πάλι μείγμα μέσα σε μια πολύ ωραία κάθετη μονάδα με προστατευμένο περιβάλλον, η επιτομή του χάσπ. Άρα το χώμα δεν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μανιτάρι. Είναι άλλο πράγμα από τα άγρια, που τα άγρια πρέπει να τα αποφεύγουμε αν δεν τα γνωρίζουμε. Μάλλον για τα φυσικά, για το περιβάλλον που δημιουργεί το χώμα. Για να υπάρχουν όλα αυτά γύρω. Γενικώς, κοίτα, αν δεν το ξέρεις το άγριο μανιτάρι, πρέπει να το αποφεύγεις. Γιατί μπορεί να πάθεις διάφορες δηλητηριάσεις.
είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, δεν τα γνωρίζεις, και είναι λίγοι άνθρωποι που τα γνωρίζουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα, μανιταρόπιτα έχω. Μανιταρόπιτα λέω. Ωραία, θα ήταν και μια μανιταρόπιτα να μας. Θα φτιάξουμε την επόμενη, θα κάνουμε μανιταρόπιτα. Μια μακαρονάδα με ωραία μανιτάρια μέσα να μας έκανες και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μανιταρόπιτα. Μια ομελέτα με μανιτάρια. Πήγε και έκανε μανιταρόσουπα. Πόσα λεπτά. Πολύ δελεαστική μανιταρόσουπα. Θα σου έλεγα. Ωραία μανιταρόσουπα, αλλά συγγνώμη. Πιο ωραία τρως την ομελέτα με τα μανιτάρια τη μανιταρόσουπα. Εγώ θα τρώγα μια ωραία πίτα με μανιτάρι και κασέρι. Ωραίο. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο. Φάει μανιταρόσουπο και μην μιλάς. Φρέσκο κρεμμύδι. Μην με κοιτάτε έτσι, εσείς τι θα προτιμούσατε να φάτε τώρα τέτοια ώρα. Να στείλουνε ρε παιδί μου οι άνθρωποι, μανιτάρι. Ωραία, πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραίο που είναι, το βλέπεις και ξέρεις πόσο εύκολα κόβεται. Κοίτα. Μου αρέσει που είναι καθαρό, πεντακάθαρο. Ναι, είναι, όχι, πρόσεξε. Είναι το μέγεθος που βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όλα σχεδόν είναι το ίδιο μέγεθος. Σωστό μέγεθος. Κόβονται πάρα πολύ εύκολα. Είναι πεντακάθαρα, δεν χρειάζονται. Δεν έχουν υπερβολική υγρασία μέσα, οπότε δεν θα σου βγάλει πάρα πολύ υγρασία στο φαγητό. Εάν για κάποιους που, όχι επειδή είναι vegan, αντί να βάλουν όμως σχημά, πολλές φορές βλέπεις οι συνταγές χρησιμοποιούν το μανιτάρι. Το οποίο το περνούν από το blender και ας πούμε κάνουν. Ναι, οι vegan τρώνε πάρα. Ποιο μανιτάρι, θέλεις το λευκό. Το λευκό ή το καφέ ή το πλευρό τους που είναι πάρα πολύ ωραίο και τα πορτομπέλο είναι πάρα πολύ ωραία. Να πούμε όμως τα πορτομπέλο τα εισάγουν, τα παιδιά δεν τα φτιάχνουν ακόμα. Αλλά είναι και τα τρία αυτά έχουν πάρα πολύ γεύση. Τα υδρώνουμε λοιπόν, σοτάρουμε, βάζουμε μέσα. Μα, αν έχω φάει μαγειρίτσα μανιτάρια. Ωραία, τώρα μαγειρίτσα. Εγώ να φτιάξω μαγειρίτσα μανιτάρια. Εγώ. Τι λέτε, πας καλά. Πας καλά. Την ομελέτα θα μου την κάνεις. Την ομελέτα στην κάνω, αγάπη μου. Και μαγειρίτσα μανιτάρια, μα θες να στην κάνω. Τάρτα με μανιτάρια κάνουνε. Συγγνώμη, να σβήσω με κρασί. Ωραία. Έχουμε βάλει κρεμμύδι σκόρδο θυμάρι, φρέσκο κρεμμύδι το μανιτάρι. Ωραία. Σβήνουμε με κρασί, εντάξει, το αφήνουμε να κατέβει, να βράσει. Εδώ τώρα αλατίζουμε. Το αλάτι θα το βοηθήσει το μανιτάρι να βγάλει τη γεύση του. Εδώ θα βάλουμε και λίγο πιπέρι. Συνεχίζουμε με λίγο γιατί ζωμό. Γιατί αυτά στη σχάρα δεν είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι, και από μέσα στο φούρνο. Με μπαλσάμικο πάνω και λαδάκι. Παιδιά, το μανιτάρι έχει την ιδιότητα να τραβάει γεύση. Ναι. Το μανιτάρι είναι σαν σφουγγάρι, τραβάει γεύση. Οπότε αν το μαρινάρεις καλά, θα σου βγάλει αυτή την πάρα πολύ ωραία γεύση. Είναι πολύ. Α, βάζεις το μπαλσάμικο μετά το ψήσιμο ή πριν, με βάζεις πριν. Μπράβο, και μετά. Και όταν πάρει βράση λοιπόν και είναι έτοιμη, όταν βράσει και είναι έτοιμη, το μανιτάρι θέλει, αυτά τα συγκεκριμένα μανιτάρια θέλουν 10 με 12 λεπτά. Αυτό θέλουν. Τελειώνεις με λίγο κρέμα, δυναμώνεις, ξεκινάει η βράση, τελειώνεις με λίγο κρέμα, όχι πάρα πολύ, και μετά μπιμάρεις και έχεις αυτήν εδώ την υφή. Και δεν βάζεις νερό. Όχι. Ζωμό. Ζωμό από μανιτάρι. Έχω πάρει μανιτάρια, τα έχω βράσει και έχω κάνει το ζωμό μου. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Έβρες τα μανιτάρια και πήρες το ζωμό. Βέβαια, ζωμό από μανιτάρι, εννοείται. Το αλήθεια. Κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Ναι. Βέβαια. Για ριζότα, για ζυμαρικά κτλ. Παίρνεις τα μανιτάρια, τα βράζεις, αφήνεις να βγάλουν το αρώμά τους και κάνεις ένα πολύ ωραίο ζωμό μανιταριών. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Και το διατηρείς, τον κρατάς. Μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και μετά το μανιτάρι τι το κάνεις που έχεις βράσει. Το πολτοποιείς και το ρίχνεις μέσα στη σούπα, στο τελείωμα. Μάλιστα. Μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Απλώς επειδή το μανιτάρι τώρα βγάζει και η υγρασία, δεν χρειάζεται και πολύ ζωμό, σωστά. Όχι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ζωμό. Είναι έτοιμη η σούπα σας. Πάρα πολύ ωραία. Μπίμερ έτοιμη. Χάρηκα πολύ που είχαμε κατά κάποιο δωράκι, τρόπο. Δεν δίνουμε δώρο. Τώρα στο παιδινό, ποια ταβέρνα έχει το παιδινό που πήγαινα μικρή. Ωραίο το παιδινό. Κυροδόπολη, ωραία. Λοιπόν, θα δώσω σε έναν από εσάς. Που θα μπείτε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram της εκπομπής και πάρετε μέρος στο διαγωνισμό από ένα μεγάλο κυβότο που να έχει μέσα όλα τα μανιτάρια που έχει συγκεκριμένη εταιρεία και χαγιά. Με πολύ πολύ αγάπη να τα δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, να τα πούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε, πάμε για γύρισμα. Καλά να περάσετε. Πάμε δουλίτσα να κάνουμε. Γεια σας, φεύγω. Πάω στο Κλικής εδώ με το φίλο μου.